Λοιπόν, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου υπήρξε μια ένταση. Αφορμή της έντασης αυτής υπήρξε η συζήτηση του πέμπτου θέματος, το οποίο το έχουμε και σήμερα σαν πρώτο, που αφορούσε την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους του 2020. Η αναμόρφωση αυτή αφορά γιατί θέλουμε να αναλάβει ο Δήμος την εκμετάλλευση των λεωφορείων. Και επειδή πρέπει όλα αυτά να γίνουν πολύ γρήγορα, γι' αυτό και υπήρξε το έκτακτο της Οικονομικής αυτής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση που κρατεί με τα λεωφορεία είναι τελείως παράνομη. Κακώς έγινε το 2011 και κακώς συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα από την περιφέρεια όπου μας υποδεικνύουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα σας το καταθέσω κιόλας και μετά και όποιος θέλει μπορεί να το πάρει. Αλλά αναφέρω τα κυριότερα σημεία τα οποία αναφέρει στην έκθεσή της αυτή η περιφέρεια. Η κείμενη νομοθεσία δεν, και το δεν είναι υπογραμμισμένο, δεν επιτρέπει την παραχώρηση από τη μεριά του Δήμου της Μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε τρίτους. Σας επισυνάπτω τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου και της νομικής σας υπηρεσίας που αναφέρουν ότι δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από τον Δήμο σε τρίτους. Απόφαση του νομάρχη, όπως νομοδητή και η νομική υπηρεσία του Δήμου μας, η τότε ίσως προφανώς, δεν προκύπτει όμως το δικαίωμα ούτε τυχόν εξουσιοδότηση του Δήμου παραχώρηση της συγκοινωνίας της άγονης γραμμής σε τρίτους. Έγγραφο του Υπουργείου, το οποίο υπάρχει και αναφέρεται, δηλαδή αυτός που μπορεί να παραχωρεί την συγκοινωνία αυτή σε τρίτους, είναι η περιφέρεια και όχι ο Δήμος. Λοιπόν, κάποια άλλα τα οποία αναφέρονται και τα οποία πρέπει να προσέξουμε στην πορεία, γιατί όπως ακριβώς αναφέρουν, προτείνουμε να γίνει σύσκεψη με τον Δήμο, και η σύσκεψη αυτή έγινε στην περιφέρεια, για την εξέβρεση λύσης μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Εάν ο Δήμος μισθώσει εκ νέου τα λεωφορεία, θα αντιμετωπίσουμε νέο πρόβλημα, πιθανές καταγγελίες και περιπέτειες, όπως ακριβώς γιατί το ίδιο πρόβλημα είχε και η Σκόπελο και μετά από καταγγελία στην αστυνομία κόντεψε να μείνουν χωρίς λεωφορεία. Αυτά είναι ολίγης από την έκθεση της περιφέρειας και συνεχίζω. Ένταση όμως υπήρχε στην Επιτροπή και για τα θέματα 2 και 3 που αφορούσαν αγωγές δημοτών μας οι οποίοι εργάστηκαν στην τότε εταιρεία συγκοινωνιών που είχε ιδρύσει ο Δήμος και οι οποίοι έμειναν απλήρωτοι. Και ρωτώ, γιατί έμειναν πλήρωτοι αυτοί οι άνθρωποι? Έγινε καμιά προσπάθεια για να πληρωθούν? Καταφύγαν στα δικαστήρια. Λοιπόν, και επί της πρωτόδικης αυτής απόφασης έγινε έφεση από τον δικηγόρο του Δήμου. Άρα ο Δήμος δεν είχε σκοπό, και η τότε δηλαδή δήμαρχοι, να τους πληρώσουν. Το δεύτερο σκέλος όμως, το οποίο μπορώ να πω και επιτρέψτε μου, μπήκε από το παράθυρο σε μια έκτακτη συνεδρίαση που δεν ήταν υποχρεωτικό, αφορά την δημιουργία κωδικών, εάν έχετε πάρει την εισήγηση, είναι με το πρόθεμα 70, που αφορά σε ίδρυση γραφείου συγκοινωνιών. Ποιο είναι το θέμα? Πιστεύουμε και τοποθετηθήκαμε έτσι και στην Οικονομική Επιτροπή, ότι θα έπρεπε πρώτα να συζητήσουμε την αναγκαιότητα, το πόσο εφικτό είναι το να διαχειριστεί ο Δήμος τα λεωφορεία. Ξέρουμε πολύ καλά την νομοθεσία. Ξέρουμε τα όρια που έχουμε. Ο προβληματισμός μας που είχε τεθεί και εκεί είναι κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την υπηρεσία, η οποία είναι πρωταρχική και σημαντική για το τουριστικό προϊόν που πουλάμε. Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε πρώτα να προηγηθεί μια τεχνικο-οικονομική μελέτη, την οποία δεν είδαμε. Από ό,τι είδα λίγο με τους κωδικούς τώρα, φαίνεται καθαρά το πόσο πρόχειρα ήρθε αυτό το θέμα, το τόσο σοβαρό θέμα, γιατί προϋπολογίζονται έσοδα 300.000 και προϋπολογίζονται δαπάνες για τη λειτουργία των συγκοινωνιών 602-606.000 ευρώ. Δηλαδή κανένας δεν πρόσεξε όταν πήρατε το θέμα στα χέρια σας, όταν συζητήθηκε στην εκτελεστική επιτροπή, ότι λέτε ότι θα έχετε έσοδα, προϋπολογίζετε 300.000 ενώ τα έξοδα θα είναι 600. Δεν θα σταθώ όμως εκεί. Απλώς το αναφέρω στο ότι θα έπρεπε να υπάρξει πρώτα μια τεχνικο-οικονομική μελέτη για να είμαστε κοντά σε όλους τους αριθμούς, τα νούμερα των κωδικών. Έρχομαι στην ουσία του θέματος.
Όπως όλοι ξέρετε, όλοι ξέρουμε, από τη στιγμή που δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε τα λεωφορεία, να τα δουλέψουμε μόνοι μας, τότε τα βγάζει σε δημοπρασία η περιφέρεια. Είναι αυτός ο κίνδυνος το δίλημα που ακούγεται, θα χάσουμε τα λεωφορεία. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν δεν ενημερωθήκατε εσείς, ενημερωθήκαμε εμείς από τον Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Περίση, ότι ένα από τα σοβαρά θέματα που θα τεθούν στην κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων είναι και αυτό. Και ότι ο κύριος Περίσης έχει κάνει ήδη μαζί με τον Δήμαρχο Αλονίσου κάποιες κινήσεις στο Υπουργείο για την αλλαγή του νόμου και συγκεκριμένα για την δημοπράτηση των λεωφορείων από τους Δήμους. Πιστεύω ότι σε πρώτη φάση, πριν προχωρήσουμε σε μια τέτοια απόφαση, θα έπρεπε να συντονιστούμε με τους άλλους Δήμους και να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μπορέσουμε νομοθετικά να λύσουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω μόνο, όχι ότι εγκρίνω ή ότι λέω να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, να θυμίσω ότι και πέρυσι είχαμε πάρει την απόφαση και πέρυσι στην παράταση που ζητήσαμε και δεν ξέρω αν ήταν κάποιος από εσάς, γιατί είχαν τελειώσει οι εκλογές, αν ήταν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε επιστήσει την προσοχή ότι δεν θα έχουμε τον χρόνο να βρούμε νομική λύση. Ξέραμε όλοι, ξέρατε κι εσείς όταν αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου, ότι τον Μάιο λήγει η σύμβαση. Είχαμε ζητήσει τότε από το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταση να μην είναι μέχρι τον Μάιο, να είναι μέχρι το Δεκέμβριο του 20, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλήρη χρόνο, δεδομένου του ότι ακολουθούσαν, θυμόσαστε όλοι, οι εκλογές, οι εθνικές, με τις αλλαγές που επιφέρουν μέχρι να αναλάβουν τα διάφορα υπουργεία. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και ζητάμε εν ώψη του κοινού Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα ενημερωθούμε και θα δούμε πώς θα συντονιστούμε όλοι οι Δήμοι, να δοθεί αναβολή στο θέμα και να πιαστούν όλες να δούμε τι λύση έχουμε. Δεδομένου του ότι και από σας βλέπω υπήρξε μία, θέλετε, λόγω βιασύνης, μία προχειρότητα στην όλη αντιμετώπιση του θέματος. Οπότε η πρόταση, η πρώτη, συζητάμε, είναι για αναβολή του θέματος μέχρι να γίνει το κοινό Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε το θέμα με τους άλλους δημάρχους. Ευχαριστώ, κύριε Φιλαρέτου. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Όπως σας αναφέραμε και στα πρώιμη ρησία, από την συνάντηση που είχαμε με την κυρία Κολυνδρίνη, την οποία σας πρότεινα να συναντήσετε και εσείς για να ενημερωθείτε, δεν υπάρχει πια χρόνος. Έπρεπε ήδη να είχαμε κινηθεί νωρίτερα, το είχαμε ζητήσει, αλλά τότε έγινε η συνάντηση μαζί με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τους κωδικούς που λέτε και τα ποσά που εισήχθησαν, εμείς αυτό που κάναμε με την οικονομική υπηρεσία ήταν να προβάλλουμε την ανάγκη, η οποία είναι και επίγουσα και δεν σηκώνει αναβολή. Από εκεί και πέρα τα ποσά διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο που γνωρίζει η οικονομική υπηρεσία πώς να το κάνει, το έργο της οποίας εξήρατε εσείς, κύριε Φιλερέτου, σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή. Και όπως σας ενημέρωσε και η ίδια η κυρία προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η κυρία Πεζάτου, αυτή η διαφορά, 300.000 δηλαδή στα έσοδα και 600 στα έξοδα, δικαιολογείται ως εξής. Τα έξοδα για να διαφοροποιηθούν χρειάζονται αναμόρφωση και μια διαδικασία που θέλει ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, ενώ τα έσοδα μπορούν να εισαχθούν οποιαδήποτε στιγμή, τα παραπάνω έσοδα από αυτά που έχουν προβλεφθεί. Λοιπόν, παράταση εμείς την παρανομία δεν έχουμε αποφασίσει να δώσουμε. Αν είστε διατεθειμένοι εσείς, θα αναλάβετε και την ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους άλλους δημάρχους, με τον κύριο Βαφίνη που μιλήσαμε της Αλονίσου, ο Δήμος εκεί χειρίζεται την κατάσταση όπως πάμε να το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, λειτουργεί τα λεωφορεία μόνος του. Δηλαδή, νόμιμα. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, η σύμβαση με τους ιδιώτες λήγει το Σεπτέμβριο. Η ίδια δικιά μας σύμβαση λήγει το Μάιο. Συμπτωματικά δηλαδή αυτοί μπορούν να έχουν και το καλοκαίρι μπροστά τους. Τώρα, για τη συνάντηση που λέτε, θα μας απασχολήσουν θέματα γενικά που αφορούν τα νησιά και είναι μια πρώτη συνάντηση έτσι, καθαρά προσέγγισης. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε το θέμα για να το μετατοπίσουμε χρονικά, γιατί ήδη πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ήδη πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και είναι πολλά που πρέπει να γίνουν που αφορούν στον προϋπολογισμό και βέβαια στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που είναι το επόμενο θέμα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουκουλάκη και θα ψηφίσουμε μετά.
γιατί το θέμα. Μισό λεπτό. Ζήτησε. Ναι, το θέμα τη αναβολή. Ωραία, το λόγο έχει η κυρία Φιλαρέτου. Το θέμα τη αναβολή θα το αποφασίσει το σώμα. Α, μπράβο, αυτό εννοείται αυτό, κυρία Φιλαρέτου. Το λόγο έχει ο κύριο Κουκουλάκη. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω και από τον Δήμαρχο αλλά και από, από όλους τους δημοτικούς συμβούλους σε κάποια θέματα που είναι τόσο σοβαρά, όπως είναι οι συγκοινωνίες και ο κίνδυνος για το καλοκαίρι, γιατί μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για 1000 εδώ μέσα. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω πριν από τόσο σοβαρά θέματα να μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των συνδυασμών. Δεν είναι κακό να βρεθούμε, κάθε μέρα βρισκόμαστε τυχαία όλοι μαζί. Δεν είναι κακό να βρεθούμε και να συζητήσουμε από πριν κάποια θέματα που είναι τόσο σοβαρά και όχι να ερχόμαστε να ψηφίσουμε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα ναι ή ένα όχι και να λέμε αν είναι παράνομες οι αποφάσεις ή δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καρπέτας. Δεν αμφισβητούμε ούτε την, πώς να το πω, ούτε την επάρκεια της Οικονομικής Επιτροπής σε καμία περίπτωση. Το έχουμε δηλώσει αυτό και προηγουμένως. Πολιτικά καταψηφίζουμε κάθε αναμόρφωση προϋπολογισμού, όπως και τους προϋπολογισμούς. Έχω τοποθετεί για τους προϋπολογισμούς και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πλωμαρίτης. Κυρία Πρόεδρε, από ό,τι είδα στην ΠΕΣ, και αν θυμάμαι καλά, κοιτάξτε και τα χαρτιά στα χέρια σας, 4 τηλεφώνη ήταν γύρω στις 250.000-270. Τότε, στις καλές εποχές. Και τα έξοδα είναι. Τα έξοδα είναι ακριβώς, θα σας πω. Δεν υπολογίσαμε όλα ακριβώς. Ήταν θυμάμαι 470.000. Εσείς γράφετε 650. 475. Με τα 12 άτομα, 12 κλπ. Είναι 270.000, δεν ξέρω τα χιλιόμου, μπορεί να τα δείτε στα ακριβώς. Και μέσα είναι τα έσοδα από την τρένη φορεία. Και 475.000 είναι όλα τα έξοδα. Κρατήσεις, μισθή, τα λοιπά και τα λοιπά, συντήρηση, τα πετρέλαια στο όριο και τα λοιπά. Όπως γνωρίζουμε το ιστορικό ανά την Ελλάδα, οι δήμοι είχαν, οι πιο πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα οι νησιωτικοί, είχαν ΚΤΕ. Είχαν δικά της εφορία, εξαπαιτήσουν την κοινότητα τους. Σιγά σιγά τα αποποιήθηκαν. Δεν μπορούσε σε ένα μέσο μεταφοράς, μια μονάδα παροχής υπηρεσιών, και να σε βάζει μέσα στο διπλάσιο και να την κρατήσει. Σαν επαγγελματία, θα κρατήσει μια επιχείρηση τέτοια. Λέτε ότι είναι παράνομο. Υπάρχει καμιά παρανομία. Καράμπα τα βγάλει παράνομα, λέει. Τα βγάλει καράμπα παράνομα. Δεν υπάρχουν υπογραφές για τις υπηρεσίες μέσα. Δεν συνηγορεί το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν συνηγορεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν συνηγορεί ο κ. Κανάτας, ο διευθυντής του μηχανολογικού της περιφέρειας. Δεν συνηγορεί η νομαρχία και η νομαρχία δεν συνηγορεί. Γιατί δεν υπάρχουν στον κόσμο έξω όπως είναι καράμπαστα να δουλεύουν παράνομα. Εμείς τώρα δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Η σύγχυση δικιά μας είναι μια παράταση γιατί είχατε το χρόνο στις 5 μήνες αυτές. Γιατί ο κ. Πρεβιάς δεν έκανε αυτό το πράγμα και ήταν λάθος του. Εγώ είχαμε ξεκινήσει για να κάνουμε τροπολογία στον νόμο όπως θυμάστε το 2006 εδώ είναι και η κυρία Φιλαρέτου. Μέχρι το 2006 και ο κ. Τσαράκας εδώ είναι. Δεν έπαιρνε κανένα άδεια για πισίνες. Αλλά με τον κύριο Σούρλα και με τον κύριο Νάβα και με την κυρία Ζέτα Μακρύ πήγαμε μέσα στη Βουλή, καταγράψαμε, πήραμε από εδώ ένα. Δεν θυμάμαι πώς το γράφει, μια μαρτυρία, δεν θυμάμαι πώς το γράφει. Και πήγαμε μέσα στη Βουλή και μπήκα μέσα στη Βουλή και μέσα σε κάθε βουλευτή, σε 300 βουλευτές, το μέσα από μόνος μου. Και πήραμε την οπολογία. Και πήραμε τώρα έχουμε άδειες όλες τις σπίτια μας, έχουν πισίδες, που είναι από τη δικιά μας την παράταξη αυτό, για όλη την Ελλάδα. Γιατί θυμάστε, έχει γίνει τότε το πρόβλημα με το. Με το ατύχημα στο Μητεράγιο που πήρε ένα παιδάκι που τράβηξε μέσα η φυσούρα, αν το θυμάστε, το 2006. Και με αυτά και έγινε πια να κλείσουν τις πισίνες όλες. Έπρεπε να τρέξει, να πάρει την τροπολογία. Σε τρία νησιά είναι ακόμα έχουν μείνει κτέλ. Σε τρία νησιά. Σκιάθος, σε τέσσερα. Σκιάθος, Κόπελλο, Αλόνισο και Σύφνο, δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Αυτή τη στιγμή πάρει την τροπολογία. Θα πάρει την επιχείρηση που να πληρώνει τα διπλάσια. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει 12 οδηγούς και 10 υπαγγείλους κάθε χρήση, πώς το λένε αυτό. Ξέρετε ότι δεν φτάνουν. Ξέρετε ότι ο ένας οδηγός, όταν θα δουλεύει 4 ώρες, θα κάνει διάγκη μας 45 λεπτά, θα ξαναπηγεί 4 ώρες. Δεν υπολογίσατε τα πράγματα. Ποιος δεν πάρει τα τελευταία τα παθήσει για το καλοκαίρι. Πού δεν θα σταματήσω τη φορεία. Θυμάστε που θα σταματήσω τη φορεία τότε που ήταν ο Δήμος. Και αναγκάστηκα εγώ και να πληρώνω και του χτυπάτσα, έβαλε την πέπλα, του χτυπάτσα και τον μπαλαλά και πήγα την μπαλαλά και τον πάμε να πληρώνουμε τα ανταλλακτικά. Και ακόμα τα γύριστα, τα γυρικά και γύριστα. Θα αντέξετε εσείς να πληρώσετε την τσέπη σας και να δουλέψετε την εφορία. Εγώ δεν άντεξα, τα παράτησα. Θα έχει σκέψει το πράγμα. Θα έχει οικονομική, οικονομική, οικονομική μελέτη, αν είναι βιώσιμη.
Ποιος θα ψηφίσει αυτά τα χρήματα στα λεωφορεία με την επιδόσημη. Σας το λέω, ο Γιώργος Άκερης κατά έχει τα στοιχεία όλα μέσα. Τα έσοδα ράντσα με καλάκιολες. Κάνω λάθος. Αλλά εμείς, εγώ είναι η πρότασή μου, να δώσουμε μια παράταση 6 μήνες, να τρέξουμε και να πάρουμε τροπολογία και μετά πάρουμε τροπολογία, πάρα τα πίσω πάλι. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα, δεν επαναδημοπρατείτε τα λεωφορεία. Παράταση τη σύμβαση αυτή που υπάρχει. Να πάμε μαζί με τη Σκόπελο, 13 του μηνό. Θέλετε να πάρετε ένα απογεύμα 13 του μηνό. Πάρουμε ένα απογεύμα 13 του μηνό, να είναι και ο περιφερειάς εδώ πέρα και κολυδρένει, να μα ακούτε το τέτοιο. Είναι μια αναβολή ακόμα. Γιατί υπάρχουν παραναβολές, πήγε στο άρθρο 152 την κέρδισε ο Δήμος, μετά η Άγια πήγε κάτω στο άρθρο 152, έτσι δεν είναι πάλι που είσαι εδώ μέσα. Εγώ δεν ήμουν με τις αναβολές. Τι πρόβλημα έχετε πάρει μια παράταση. Αυτό δεν θα πρέπει στο κυκαιόνι αυτό είναι, να τρέχει από πίσω από το κάθε εισπράκτορα και από το κάθε οδηγό. Ξέρω πολύ καλά πώς δουλεύανε τότε. Ευχαριστώ κύριε Πλουμαρίδη. Το λόγο έχει ο κύριος Διολέτας. Ήμουν από αυτούς που. Ο κύριος Διολέτας Παναγιώτης, συγγνώμη. Ήμουν από αυτούς που την τελευταία συνάντηση που κάναμε με το θέμα του λεωφορείου για το θέμα της παράτασης είχα υποστηρίξει ότι έπρεπε να είναι μέχρι τέλος της χρονιάς και όχι μέχρι το Μάιο. Τότε είχα πει ότι θέλω επουδενή να ρισκάρουμε πρώτη τουριστική περίοδου μπερδέματα και κολλησιεργίες προκειμένου να βγουν τα λεωφορεία στην κυκλοφορία και να έχουμε μια ομαλή τουριστική περίοδο. Πέρασε ο Μάιος. Εμένα δεν μου εγγυάται τίποτα και κανένας ότι όσο και να τρέξει τώρα τις προσπάθειες, το Μάιο θα είναι τα λεωφορεία τέλος Απριλίου έτοιμα, τοποθετημένα με το κατάλληλο προσωπικό, με τους ανθρώπους απάνω να λειτουργήσουν. Επίσης, ξέρουμε και στο παρελθόν, τα έχουμε δει, το τι γινόταν όταν ήταν δημοτικά τα λεωφορεία και τι γίνεται τώρα. Όταν φτάσουμε σε όρους είναι μια άλλη ιστορία. Απλά εγώ δεν αισθάνομαι σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι για τουριστική σεζόν. Οπότε και εγώ, από τη μεριά μου, θα προτείνω την παράταση μέχρι τέλος τουριστική σεζόν. Να μην ρισκάρουμε και τότε να δούμε και τι θα γίνει. Θα γίνει η τροπολογία, αν θα αλλάξει ο νόμος ή οτιδήποτε. Και να μπορέσουμε νωρίς να πάρουμε μια απόφαση τέλος Οκτωβρίου, να έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας και να κινηθούμε όπως επιλέξουμε, αλλά πάντα σε συνόηση. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος είπε, θα συνιστώ να μιλήσω με τον κύριο Κολυδρίνη. Πότε να μιλήσουμε, τώρα να πάμε. Ήδη, ναι, μάχη θα έχουμε αποφασίσει. Θα μπορούσαμε να πάει. Όχι κύριε Δημαρχέ, καλά θα κάνετε να ενημερώνετε, γιατί κάνετε ό,τι κάνετε και κρατάτε μόνο σας. Δεν ενημερώνετε γενικά για τίποτα. Ερχόσαστε στο συμβούλιο και μας δείτε προτελεσμένο, θα μπορούσατε να είχατε πάει. Πού να ξέρουμε τι συναντήσεις έχετε κάνει. Δεν πρέπει να έχουμε ενημερωθεί για κάποια θέματα τόσο σοβαρά. Μας φαίνεται τώρα που το λένε εγώ να τους ψηφίσουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Αντωνίτσας. Θα ήθελα να απαντήσω λίγο, να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Πλωμαρίτη και να του πω ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παράταση αυτή που προτείνεται είναι παράνομη. Έχετε διατελέσει δήμαρχος και ξέρετε πολύ καλά ότι αν κάποιος δήμαρχος τι μπορεί να πάθει αν υπογράψει μια παράνομη απόφαση. Λοιπόν, από εκεί... Θα παρακαλούσα να περιμένετε να τελειώσει ο κύριος Αντωνίτσας και μετά να πάρετε το λόγο. Τις συμβάσεις της παράτασης θα τις υπογράψει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, εμείς όταν κάναμε τη συγκέντρωση στο Δημαρχείο και ήταν εκείνη παρόν και ο κύριος Αραράς εδώ πέρα που τους είπαμε, τους είπαμε ότι εάν αυτή έστω η παράταση που ήδη υπάρχει τώρα και είναι μέχρι τις 16 Πέμπτου ήταν μέχρι 39 θα μας βόλευε μία χαρά. Να πάμε, να περάσει το καλοκαίρι και να δούμε τι θα κάναμε μετά με τα λεωφορεία και ίσως με κάποια απόφαση της κυβέρνησης, αύριο μεθαύριο, να διευκόλυνε και εμάς το έργο μας καλύτερα να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και το νησί με τις συγκοινωνίες. Λοιπόν, και να απευθυνθώ και λίγο στον κύριο Διολέτα και να του πω ότι εμείς πιστεύω ότι το ανακοινώσαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πήγαμε στην κυρία Κολυδρίνη. Έστω πήγαμε, χωρίς να σας ενημερώσουμε. Αλλά από τότε όμως που πήγαμε μέχρι σήμερα, κανένας δεν απευθύνθηκε σε εμάς να μας πει τι κάνατε, τι είπατε, τι θα κάνετε με τα λεωφορεία. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή προσωπικά δεν πήρα από κανένα σας το ερώτημα για να το απαντήσω ότι ξέρεις κάναμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό προτίθεται να κάνουμε διότι αυτό είναι και στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πασχάλης. Καλησπέρα. Κύριος Πασχάλης Μανώλης. Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Από την ώρα που είναι μη κερδοφόρα επιχείρηση, με ποια προοπτική θα πάει ένας ιδιώτης να την πάρει, αν μπαίνει μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πλουμαρίδης. Αν επενδύσεις στις πιάτσες και κυκλοφορίες, ο Δήμος θέλει 20 άτομα πλήρωμα, δεν φτάνουν, θέλει και λεκτές μέσα, θέλει και
και τι βάρδε του Σαββατοκύριακου, θα έχει τα κενά που γίνονται τα ρεπάμενα, τα δεάμεσα, τα κενά που γίνονται με τα τετράωρα. Και αν προσέξει οι ιδιώτε, δουλεύουν με δύο, γιατί υπάρχουν καθεστώ στο ιδιωτικό φορέα με δύο ιδιώτε και δύο. Αν βάλει 22 μείον 4 άτομα. Μείον 4 άτομα, εμείς θέλουμε 18 υπαλλήλους παραπάνω. 18 υπαλλήλους επί 2-300 το μήνα, επί 6 βγάλει πόσα είναι τυχείς παραπάνω σε εμάς. Το λόγο έχει η κυρία Φιλαρέτου και μετά ο κύριος Λιακόπουλος. Είχα ζητήσει το λόγο. Συγγνώμη, απλώς να απαντήσω στον κύριο Ντονίτσα. Το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, είστε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα μας ήρθαν 2 παρά 20 και 2 και μισή ήταν η συνεδρίαση. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, κακώς που την κάνουμε τώρα, θα έπρεπε να μας έχετε καλέσει να το συζητήσουμε πριν το πρόβλημα. Να σας πούμε και εμείς τι πρακτικές, τι ρίσκο πήραμε στις προηγούμενες θητείες, γιατί όντως είχαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει παράταση και δικαιώθηκε η παράταση που πήραμε στην Επιτροπή του άρθρου 152 και δόθηκε ξανά μια παράταση χωρίς καν να συζητηθεί. Δεν λέμε ότι πρέπει να τα δώσουμε τα λεωφορεία. Απλώς πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη. Και για να γίνει μια σωστή μελέτη θα πρέπει να έχουμε τον χρόνο. Και για να έχουμε τον χρόνο ή θα πάμε σε αναβολή για να δούμε και με τους άλλους δημάρχους και με την Κολυμβρίνη και με όποιον άλλον παρίσταται στο κοινό Δημοτικό Συμβούλιο ή θα δώσουμε μια παράταση λίγο μηνών να πάμε μέχρι τον Σεπτέμβριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε αν δεν... Εάν δεν συμπαραταχθούμε με τα άλλα νησιά, να τρέξουμε από μόνοι μας όλοι και είμαστε στη διάθεσή σας στα Υπουργεία για την αλλαγή του νόμου. Στην προηγούμενη φορά ενημερωτικά στην παράταση, πριν την προηγούμενη παράταση, είχε κυνηγηθεί και είχε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα από τον κύριο Μίχα, μία επαφή με τον κύριο Αγοραστό και συγγνώμη δεν θυμάμαι τον Μαυραγάνη, τον κύριο Μαυραγάνη για να δημοπρατηθούν μεν τα λεωφορεία από την περιφέρεια αλλά τα έσοδα να έρχονται στο Δήμο Σιάθου κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό δεν ήταν στον αέρα γιατί την καθαριότητα στάσεις και όλα αυτά τα έχει ως έξοδος δαπάνη ο Δήμος. Γι' αυτό λοιπόν λέω ή πάμε για αναβολή ή για ολιγόμενη και δεν λέω, δηλαδή παράδειγμα το Σεπτέμβριο για να έχουμε τον χρόνο, να μην είμαστε πάλι στο παραπέντε και με το ουσιαστικά το μαχαίρι στο λαιμό που λέμε. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχουμε το χρόνο και είναι ο Μάιος και δεν θα δουλέψουμε νόμιμα, γιατί το πρόβλημα το ξέρατε από πριν. Έχω την εντύπωση ότι μετήχατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση, κάποιοι από εσάς, δεν είμαι σίγουρη, αλλά πάνω απ' όλα έχετε αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου. Είναι 5 μήνες τώρα και ερχόσαστε με την διαδικασία του κατεπήγοντος να πείτε ότι δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Φιλαρέτου, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Στην Οικονομική Επιτροπή όντως ήρθε ως καταπήγον. Εδώ έχει έρθει ως θέμα ημερήσιας διάταξης. Είχατε λάβει τα θέματα εγκαίρως. Γι' αυτό σας είπαμε ότι κάνουμε... Για ποιο λόγο δηλαδή η αναβολή. Σας είπαμε... Όχι, η αναβολή είναι... Ή την αναβολή ή την παράταση. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο η αναβολή εφόσον λάβατε τα θέματα. Σας είπα... Νομίζω ότι δεν με προσέχετε. Συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν με προσέχετε. Σας προσέχω πολύ καλά. Σας είπα ότι επειδή πρόκειται να είναι βασικό θέμα στην κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων. Μιλήσαμε με τον κύριο Περίση και έχει ολόκληρη τοποθέτηση ετοιμάσει επί του θέματος. Ναι, αλλά όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, εσείς έχετε την ενημέρωση από τον κύριο Περίση ότι θα συζητηθεί αυτό και ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι έχει ενημέρωση από τον κύριο Βαφίνη ότι θα συζητηθούν άλλα θέματα. Λοιπόν, εγώ όμως σας κάνω την ερώτηση. Δεν με διακόπτετε λίγο. Σας κάνω την ερώτηση. Μιλήσατε για την Οικονομική Επιτροπή ότι το θέμα σας ήρθε 2 παρά 20 και 2 και μισή έγινε Οικονομική Επιτροπή. Εδώ τα θέματα τα λάβατε. Συγγνώμη, σε αυτό σας εξηγώ. Ότι ψάξαμε το θέμα, βρήκαμε τις διάφορες λύσεις, τις οποίες και ανέφερα. Δηλαδή την αναβολή εσείς τη θέλετε για να συζητήσουμε ενιαίο συμβούλιο με τα υπόλοιπα νησιά. Νομίζω ότι δεν είπα. Ή αναβολή. Θέλω να καταλάβω. Ναι, ακριβώς αυτό. Ή αναβολή ή
ή ολιγόμενη παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο για να έχουμε τον χρόνο να αντιμετωπίσουμε. Σας ρωτάω ποιος ο λόγος της αναβολής. Σας είπα ξανά. Την παράταση την κατάλαβα. Ποιος ο λόγος της αναβολής για να συζητήσουμε δηλαδή το θέμα με τα συμβούλια, το κοινό συμβούλιο. Θα τεθεί το θέμα. Σας το είπα από την αρχή. Εσείς έχετε αυτή την ενημέρωση, ο Δήμαρχος όμως έχει άλλη ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τασιόπουλο που θέλει ώρα να μιλήσει και θα δούμε τι θα κάνει. Συγγνώμη, από τη στιγμή που πάει η συζήτηση έτσι, τότε κι εγώ συντάσσομαι με την αναβολή την ολιγόμενη και από εκεί και πέρα την παράταση. Συγγνώμη, την παράταση την ολιγόμενη για να έχουμε το χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε και να έχουμε και κάποια οικονομοτεχνική μελέτη όπως θα έπρεπε να έχουμε. Ο λόγος στον κύριο Τασιόπουλο. Στον κύριο Πρόεδρε, καταρχήν δεν υπάρχει θέμα αναβολής. Το να έρθει ο περίσης και ο κάθε περίσης αφορά εμάς, είναι θέμα. Εμείς γνωρίζουμε τις συγκοινωνίες καλύτερα, τι έχουμε τραβήξει τα παλιότερα χρόνια, ή συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Η πρόταση δικιά μου είναι εξάμενη παράταση και εδώ θα πω τον κύριο Αντωνίζο, τον συνάδελφο, ότι ο Δήμαρχος δεν έχει καμιά ευθύνη. Δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος κανένα θέμα παρά μόνο οι σύμβουλοι. Έτσι. Και θα τρέξουμε όλοι μαζί. Μισό λεπτό να τελειώσω, κύριε Αντωνίζα. Πήγαν σε προλάβω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και να κάνουμε κάθε προσπάθεια στα Υπουργεία εκεί που απαιτείται. Ήδη έγινε μια κουβέντα και αν έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση να υπάρξει διάταξη που να επιτρέπει στα νησιά αυτά που απομείνανε με τη δυσκολία αυτή και δεν είναι να πάνε τα λεωφορεία στο Δήμο. Όλοι γνωρίζουμε το βάθος και το βάρος. Όλοι. Πρέπει να κάνουμε μια τελευταία παράταση για να βρούμε τρόπους νόμιμους. Το λόγο έχει ο κύριος Γιαμαρέλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγονται εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο λέξεις και φράσεις όπως παράνομοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα Δημοτικό Συμβούλιο εκτίθεται δημόσια και λέμε τι, ότι παρανομούμε και τώρα που μιλάμε. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά προσωπικά εμένα με ξεπερνά. Δηλαδή τι λέμε τώρα, ότι τώρα σταματάμε τα λεωφορεία γιατί λειτουργούν παράνομα, αυτό λέτε. Αυτές οι εκφράσεις παράνομα και νόμιμα κλπ. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες να το αποφασίσουν. Να λέγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τέτοιο ζήτημα, το θεωρώ δεν μπορώ να το εκφράσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λιακόπουλος. Εγώ δεν θα πω ότι παράνομο ότι παράτυπο. Αλλά θέλω να κάνω γνωστό στο σώμα, είναι και ο κύριος Αραράς εδώ, νομίζω, ότι από τον Ιούνιο, το 2019 τα λεωφορεία κυκλοφορούσαν χωρίς την άδεια ειδικού μεταφορέα. Ξέρετε τι είναι αυτό, ότι σε κάποιο ατύχημα οτιδήποτε ήμασταν επί ξύλο κρεμάμενοι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Διολέτας Δημήτρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η άποψη δική μου είναι η παράταση βεβαίως για αυτόν τον καιρό που πρέπει. Υπάρχει ήδη αυτό που είπε ο κ. Γιαμαρέλος, έχει δίκιο. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τις εκφράσεις. Αυτό το παράνομο τώρα τελευταία έχει γίνει κουμπολόι. Παράνομο το ένα, παράνομο το ένα. Σε λίγο θα φοβάται να ζεκτάξει τον άλλον, μην του κάνει μήνυση. Αν είναι δυνατόν. Παράτυπο, πες το έτσι. Αν είναι παράνομο, είναι υπερπατημένη. Υπάρχει. Αφού υπάρχει στο δίπλα νησί, θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα έτσι. Ρωτήσαμε ότι μπορεί να γίνει και μας είπαν όχι. Πιστών μικροφόνων, ρωτήσαμε. Πήραμε να μάθουμε ότι θα το κάνουμε κι εμείς έτσι. Και μας είπαν όχι, όχι. Οπότε η καλύτερη λύση για μένα έτσι είναι αυτή της παράτασης για το θέμα λεωφορεία, το οποίο πρέπει να σκεφτείτε τις επόμενες κινήσεις για το κομμάτι λεωφορεία. Γιατί εμείς πραγματικά, όπως σας είπε και ο κύριος Φλουμαρίτης, ξέρουμε τι ακριβώς βρήκαμε. Ξέρουμε τι ακριβώς αντιμετωπίσαμε. Ξέρουμε τι ακριβώς εξηγιάναμε. Μπήκαμε μπροστά και κάναμε κινήσεις που μπορεί κάποιοι άλλοι να μην τις έκαναν χωρίς να φοβηθούμε τίποτα, καθαρίζοντας τον ορίζοντα. Και τα λεωφορεία εδόθησαν διότι
Έτσι όπως λειτουργούσαν, το μόνο που έκαναν ήταν να είναι λαβωμένος ο Δήμος και να μην ξέρει τι του γίνεται. Και εκτός αυτού, κυρία Πρόεδρε, να τονίσω ένα κομματάκι με τον συνάδελφο, τον Δήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Ιακόπουλο, που ακούστηκε πριν, για τις πληρωμές. Αν θέλετε, μπορεί να υπάρξει αναλυτικό κομμάτι στο θέμα αυτό μια μέρα, ακριβώς του ιστορικού. Αλλά ο κύριος Αϊβαλιώτης, που είπατε πριν ότι σώθηκε αυτός για να, και δεν πληρώθηκαν οι υπάλληλοι, ήταν κάτι το οποίο ήταν άστοχο, γιατί ο Αϊβαλιώτης ο Γιώργος δεν χρειαζόταν να σωθεί από κανέναν. Αυτός ο άνθρωπος, ίσα ίσα, αν δεν ξέρετε, πήγαν να του κάνουν σχεδόν κατάσχεση της περιουσίας του επειδή χρωστούσε τα λεωφορεία. Τι έπρεπε να καταστραφεί από προσώπου γης, δηλαδή, επειδή μπήκε μέσα, έδωσε τον καλύτερο αυτό, το εξηγίανε, ανακάλυψε και οδηγήσαμε στο νόμο αυτό που έπρεπε να οδηγήσουμε. Τι έπρεπε να καταστραφεί, δηλαδή, που έδωσε τον καλύτερο το εαυτό και τον συνεχάρι όλη τη σχέδο. Δεν έγινε αυτό, δηλαδή, στην κυρολεξία δεν έγινε αυτό. Και ειδικά αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να σωθεί και από κανένα για το οικονομικό κομμάτι, να το δούμε έτσι. Οπότε πιστεύω ότι η δική μου άποψη, όπως ξαναείπα, είναι η παράταση να λειτουργήσει το νησί μας όπως και το δίπλα, εφόσον υπάρχει ήδη το περπατημένη. Και από εκεί πέρα να σκεφτούμε καλά τα βήματα των λεωφορείων, γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα από ό,τι φαντάζεστε, διότι δεν το έχετε ζήσει. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πατσάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μπήκα στον πειρασμό από τα πρωί ημερησίας και ρώτησα τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Αντωνίτσα, ο οποίος όντως χαρακτήρισε την κατάσταση παράνομη. Αν παράνομη ήταν και η προσφυγή μας στην Επιτροπή, στο άρθρο της Επιτροπής 152, και παρανόμως η Επιτροπή μας έδωσε το OK και παρανόμως μας έδωσε και η επόμενη παράταση. Νομίζω είναι σαφές το ερώτημα. Εγώ δεν κάνω τοποθετήσεις, θα κάνω δύο ερωτήματα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν, είναι αν γνωρίζετε, αν μας εγγυάστε ότι θα έχουμε κάθε μέρα συγκοινωνία. Το τρίτο, αν μας εγγυάστε ότι δεν θα έχετε καταγγελία, γιατί σας άκουσα με χαρά να λέτε πριν ότι μακάρι να ήταν η παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο, θα μας βόλευε μια χαρά. Δεν κινδυνεύετε από αυτό, κινδυνεύετε προφανώς για οποιαδήποτε καταγγελία. Γι' αυτό εκλήγηκατε όμως. Για να πάρετε και πολιτικό ρίσκο. Αλλιώς θα βάζαμε τους υπολογιστές, θα ενσωματώναμε τους νόμους και ο υπολογιστής θα δίκαζε. Αυτή είναι η ποινή, αυτό είναι το αντικείμενο. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός, το ίδιο και ο Δήμαρχος. Η ερώτηση λοιπόν, ξαναλέω, είναι ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα μείνουμε χωρίς συγκοινωνίες έστω μία μέρα. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα γίνουν καταγγελίες για το Δήμο όταν θα πάρει τα λεωφορεία. Θέλετε να σας αναφέρω πώς καταλήγει το ενημερωτικό σημείωμα και όχι η εισήγηση, δεν ξέρω ποιανού είναι, υποθέτω από την ομαρχία, για το τι πράγματα είναι παράνομα σε όλη τη διαδικασία. Άρα, και τελειώνω, θέλω να μου πείτε, τέσσερα ερωτήματα έβαλα και περιμένω απάντηση, αν υπάρχει πανελλήνιο προηγούμενο που διαχειρίστηκε δήμους, οτιδήποτε έχει να κάνει με επιχείρηση, εταιρεία, άμεσα-έμεσα με οποιοδήποτε νομικό τρόπο και να μην έγινε στεία διαφθοράς και διαπλοκής, να μην στηθήκαν ειδικά στις συγκοινωνιών παραμάγαζα και παράγκες και μπόρεσε να αποφέρει και το ελάχιστο κέρδος. Μία, επαγωγικά σας λέω ότι δεν θα βρείτε ούτε μία για να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Και προφανώς, όχι γιατί δεν υπήρχαν οι δήμαρχοι, οι δηματικά συμβούλια έντιμοι και που ξέρανε τι κάνουν και πώς να τα διαχειριστούν τα πράγματα. Αλλά είναι οι δομές τέτοιες που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να λειτουργήσει. Με τίποτα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το 2011 ψήφισα την αποδημοτικοποίηση των λεωφορείων υπό τον Πρεβεζάνη, εγώ και κόντρα στη δική του εισήγηση. Είχα ψηφίσει την εισήγηση του κυρίου Πλωμαρίτη. Και τώρα το 2020 ξανασυζητάμε να δημοτικοποιήσουμε τα λεωφορεία πίσω από ένα οριακό νόμο. Γιατί τα λεωφορεία δεν λειτουργούσαν παράνομα. Αν μας έδωσε παράνομα η Επιτροπή του 152 το OK, τότε λειτουργούσαν παράνομα. Η ίδια, στην αποκεντρωμένη είναι το ένα, στην αποκεντρωμένη είναι και το άλλο. Τέσσερα ερωτήματα έβαλα, περιμένω μια απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πλωμαρίτη και να απαντήσετε συνολικά. Το λόγο έχει ο κύριος Πλωμαρίτης. Για την άδεια που είπε, για αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιακόπουλος. Για την άδεια αυτή δεν έχει καμία
οι έχοντες τώρα τα δημοτικά λεωφορεία. Ήταν ο Δήμος τα δημοτικά και από λάθος δεν βγήκε. Καταλάβετε, δεν στέλνει ότι ήταν και τα είχαν μισθώσει μέσα δημοπρασίας. Από λάθος του Δήμου έγινε. Εντάξει. Γιατί βγήκε παράξενο διαφορετικά. Από λάθος του Δήμου. Το λόγο έχει ο κύριος Στασιόπουλος. Μια φράση, κυρία Πρόεδρε. Η πρότασή μου είναι να στηρίξουμε την πρόταση του Παναγιώτου Βιολέτα για εξάμεινη παράταση και όλες οι παρατάξεις να φροντίσουμε να βρούμε τη λύση που πρέπει. Τώρα, δεν κάνει αυτό, πάμε να τα πάρει ο Δήμος. Ποιος ξέρει τι. Κερδίζουμε κάτι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αντωνίτσας. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Στο θέμα της παράτασης, δεν συμφωνούμε, διότι η επιτροπή αυτή που λέτε, που έδωσε στην προηγούμενη δημοτική αρχή να παρατηθούν οι συμβάσεις, κατ' εμέ ήταν, ας παραλείψουμε τη λέξη παράνομη, παράτυπη. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με την κυρία Κολυνδρίνη μαζί με τον Δήμαρχο και ήταν και ο κύριος Τσαμπίρας ο Ηλίας και ο κύριος Πρωτοψάλτης από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών μαζί μας, μας είπανε ότι σε αυτές τις πιστωτικές σχέσεις που έχετε με τα λεωφορεία κάνετε τες ανάκληση τώρα. Αυτό είναι το νόμιμο. Αυτό ακριβώς μας είπαν επιλέξει αυτή εκεί. Οπότε για μένα ναι, δεν μπορεί να δοθεί εξάμεινη παράταση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Μπερίση ότι δεν πρόκειται να συζητήσουμε κάτι τέτοιο θέμα την 5η στη 10η Φεβρουαρίου που είναι αυτό, εκτός και αν το φέρετε εσείς σε εκείνο το συμβόλιο. Λοιπόν, ο κύριος Μπερίσης βολεύεται, διότι αυτός καλός ή κακός τις έχει αυτές τις συμβάσεις, τις πιστωτικές συμβάσεις, μέχρι 39. Και όπως είπα και εγώ και στην αρχική μου τοποθέτηση, λοιπόν, είπα ότι και εμάς θα μας βόλευε αν ήταν μέχρι 39, διότι θα τις είχε υπογράψει ο προηγούμενος δήμαρχος. Και όταν λέτε να πούμε ότι εγώ έχω μπροστά μου τώρα μία τροποποίηση μισθωτικής σχέσης, οπότε αν την κοιτάξετε πίσω, λοιπόν, οι συμβαλόμενοι είναι ο δήμαρχος, ο Δημήτρης Πρεβιζάνος, ο μισθωτής και ο εγγυητής. Λοιπόν, τώρα, προηγουμένως ρώτησα τον κύριο Πλουμαρίτη, έχει διατελέσει δήμαρχος και ξέρει. Αυτή τη σύμβαση, αν την υπόγραφε ο κύριος Πλουμαρίτης, τι επιπτώσεις θα έχει. Δεν μου απάντησε και περιμένω την απάντηση. Λοιπόν, και να έρθω και λίγο στον κύριο Πατσά που είπε ότι το περάσαμε αυτό με τα λεωφορεία και τα είδαμε σε τι κατάσταση ήταν, ξέρω εγώ, κτλ. Κατ' εμέ δεν γινόταν έλεγχος. Τότε που διαπιστώθηκε αυτό το πράγμα, ο κύριος Προβεζάνος που ήταν δήμαρχος μου είχε προτείνει εμένα να γίνω ελεκτής και να μπαίνω μέσα στα λεωφορεία. Λοιπόν, εγώ είχα υποψίες επ' αυτού, όχι ακόμα αποδεικτικά στοιχεία, είχα υποψίες στο τι γινότανε και δεν δέχτηκα τη θέση. Και αν θυμάστε καλά, δεν ξέρω, όποιοι ήταν εδώ πέρα έβαλε τον κύριο Τουρναβίτη. Λοιπόν, τον Νίκο, τότε για ελεκτή μέσα στα λεωφορεία αυτά. Και ανακαλύφθηκε σιγά σιγά όλη αυτή η διαδικασία. Άρα κατ' εμέ υπήρχε λύση. Να το βρει πριν γίνουν όλα αυτά, πριν γίνουν και οι κλεψιές, αν θέλετε, ξέρω εγώ, με τους υπαλλήλους των λεωφορείων και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Πιστεύω να κάλυψα και τον κύριο Πλωμαρίτη και τον κύριο Πατσά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καρπέτας και μετά τον κύριο Καρπέτα θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Θα έδωσα το λόγο στον κύριο Καρπέτα. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα δεκάλεπτο. Σας λέω, δίνω το λόγο στον κύριο Καρπέτα γιατί θέλει να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το λόγο. Η θέση της δικιάς σας παράταξης ηγετική, την οποία οφείλω να την πω, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κρατική γενική εταιρεία, υπηρεσία μεταφορών με πολύ φθηνό κόμιστρο κτλ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς η δικιά μας θέση είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει την
ανεξάρτητα από το κόστος, να αναλάβει τα λεωφορεία, να υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για τους φοιτητές, πολύ φθηνοκόμιστρο για εργαζόμενους και τους μόνιμους κατοίκους της Κιάθου και να συνδεθούν οι περιοχές που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μετακίνηση, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν σχολεία, πρέπει να εξυπηρετηθούν παιδιά, εργαζόμενοι κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου με μόνιμο προσωπικό, σταθερή δουλειά και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Τέλος, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπετε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι το θέσφατο. Ακόμα και προηγμένες καπιταλιστικά χώρες όπως η Αγγλία κρατικοποιεί, για παράδειγμα, τα τρένα που εμείς το ιδιωτικοποιήσαμε πριν 7-8 χρόνια, ή και άλλες ιδιωτικές ή άλλου τύπου υπηρεσίες. Αλλά αυτό που λέτε τώρα για κλεψιές κτλ. Νομίζω ότι είμαστε στο 2020 σε μια κατάσταση τεχνολογικά ανεπτυγμένη, την οποία θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος και αλίμονο τώρα, αν είναι να συζητάμε ότι να ξεκινάμε εκ προημίου να λέμε ότι όποιος μπει σε δημοτική υπηρεσία θα κλέβει. Αυτό είναι παράδειγμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Φιλαρέντου. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω επί της διαδικασίας και λίγο για να το μαζέψουμε. Σήμερα έχουμε να ψηφίσουμε την έγκριση του προϋπολογισμού που έχει μπει από το διαναμόρφωση. Την έγκριση πρώτης αναμόρφωσης. Ακριβώς. Καθώς επίσης και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Δεν ψηφίζουμε για παράταση. Οπότε, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Μιλάμε για το δεύτερο θέμα. Είναι το δεύτερο θέμα. Συνεχίστε, κυρία Φιλαρέντου. Οπότε τώρα δεν τίθεται το θέμα αν θα δώσουμε ή όχι παράταση, ή αν θα ψηφίσουμε, ναι ή όχι στα δύο θέματα. Και η πρόταση θα είναι από τη στιγμή που, αν είναι ναι ή όχι, σε επόμενο συμβούλιο να έρθει το θέμα των λεωφορείων για να αποφασιστεί. Απλώς το λέω αυτό για να το μαζέψουμε, γιατί κάπου στη διαδρομή έχουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και επανέρχομαι. Θα λύσουμε το θέμα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα να κάνουμε? Θέλετε να φύγετε, κύριε Βλου? Μα το θέμα δεν κάνουμε το διάλειμμα. Κυρία Φιλαρέντου, το διάλειμμα δεν γίνεται για το αν θα δώσουμε παράταση. Θέλουμε ένα διάλειμμα δεκάλεπτο. Ναι, γιατί θέλει να τοποθετηθεί. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή θέλει να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος και ο κύριος Βλάχος. Το λόγο έχει ο κύριος Βλάχος. Θέλω να το ακούσω, εννοείται. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον λόγο. Έχουμε πιάσει ένα θέμα το οποίο είναι βασικά νομικό. Τα πολιτικά είναι δικά σας. Λοιπόν, νούμερο ένα. Ο Δήμος δεν μπορεί να ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Τέρμα και τελεία. Νούμερο δύο. Ο Δήμος μπορεί να ασκεί εμπορική επιχείρηση δημοτική. Κυρίως κοινοφελή. Νούμερο τρία. Δεν υπάρχει κανένας Δήμος στην Ελλάδα που ο Δήμος αυτός κατά αυτός με γραφείο ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Σας φέρω παράδειγμα λαϊκή συνοικία, λαϊκή πόλη, Νίκη Αρέντη. Εκεί υπάρχει ο Δήμος, έχει τα λεωφορεία και τα χρησιμοποιεί. Τι γίνεται όμως? Ο κωδικός 70 που άκουσα πριν αφορά μόνο έξοδα. Κωδικός έσοδα σημαίνει εμπορική δραστηριότητα. Σημαίνει βιβλία τρίτης κατηγορίας και λογιστή αλφα τάξης. Πράγμα που δεν άκουσα εδώ πέρα να αναφέρεται. Πάμε πιο πέρα. Μιλάμε για προσλήψεις οτιδήποτε. Τη νομική μου γνώμη σας λέω. Αυτά προηγουμένως εκπροσωπώ τον Αραρά και εάν γίνει δεχτή η συζήτηση σημαίνει ότι ο Αραράς τελείωσε. Λοιπόν, μιλάμε για να προσληφθούν 20 υπάλληλοι. Αυτό δεν είναι... Έρχεται το καλοκαίρι, αποκλείεται, πρέπει πρώτα να κάνετε οργανόγραμμα, με το οργανόγραμμα να εγγυηθούν οι 20 οργανικές θέσεις. Αυτό αποκλείεται να γίνει όχι μέχρι το Μάιο, ούτε μέχρι το Σεπτέμβριο. Πάμε παραπέρα. Ο εναλλακτικός τρόπος που θα μπορούσατε να το κάνετε είναι η προσλήψη ορισμένου χρόνου. Αυτό δεν θα το περάσει, δεν το περάσει το ΑΣΕ. Γιατί όταν μιλάμε ότι ο Δήμος ο ίδιος δουλεύει λεωφορεία, δεν πρόκειται να γίνει. Το αποτέλεσμα από αυτό
Πολύ φοβάμαι το καλοκαίρι θα έχει λεωφορεία. Και επαναλαμβάνω, ο Δήμος δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα δώσει το δεδομένο. Τα λεωφορεία στο όνομα του Δήμου. Αν πάτε στο χτυπέ στον υπολογιστή, ιδιοκτήτης Δήμος είναι. Ο Δήμος όμως μπορεί να συστήσει, επαναλαμβάνω, νομικό πρόσωπο. Αυτός καθεαυτός ο Δήμος μόνο για κοινοφελή δραστηριότητα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα για εμπορική δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν έχετε, τα έχετε προετοιμάσει, έχετε βρει το λογιστή, έχετε συνοηθεί με την αρμόδια ΔΟΗ, έχετε κάνει τις ενέργειες, έχω την απορία. Αυτό σε δύο μέρες να το κάνετε, πολύ αμφιβάλλω. Έχετε συνοηθεί με το ΑΣΕΠ για προσλήψεις, έχετε συνοηθεί για όλα τα άλλα ζητήματα. Δεν είναι. Ευχαριστούμε κύριε Βλάχο. Συγγνώμη για καταναλώ σου πολύ χρόνο. Ωραία, λοιπόν, το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Ευχαριστούμε κύριε Βλάχο. Κατανοούμε την αγωνία σας, μιας και εκπροσωπείτε τους πελάτες σας, οι οποίοι για 30.000 ευρώ έχουν ένα λεωφορείο για όλο το καλοκαίρι. 30.000, τον πελάτη σας λοιπόν. Αυτό δεν ακούστηκε στην αίθουσα σήμερα, ότι για κάθε λεωφορείο ο Δήμος παίρνει 30.000 ευρώ το καλοκαίρι, 38 έστω, 38. Ένα εξευτελιστικό ποσό, άμα μας ενδιαφέρουν τα έσοδα του Δήμου, έπρεπε και αυτό να το σκεφτούμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την αγωνία σας, έχετε κάθε λόγο να υποστηρίξετε τον πελάτη σας. Εμείς εδώ είμαστε για να υποστηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον. Και ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε τη διαβεβαίωση της κυρίας Κολυνδρίνη ότι οι παρατάσεις είναι παράνομες. Έχουμε τη διαβεβαίωση του κυρίου Τσαμπίρα, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταφορών της Μαγνησίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείου Ποράδων, ότι οι παρατάσεις είναι παράνομες. Εγώ, σύμβαση σε παράταση, δεν πρόκειται να υπογράψω. Αυτό. Χρόνος για να γίνουν διαδικασίες υπάρχουν. Αν ξεκινήσουμε τώρα και δεν αναβάλουμε τα θέματα μας, έχουμε ήδη κινηθεί από το Δήμο για αυτά που έπρεπε να έχουν να γίνει. Και υπάρχει χρόνος το Μάιο να είμαστε έτοιμοι. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Περνάμε λοιπόν στη ψήφιση του πρώτου θέματος, έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Ξεκινάμε. Ο κύριος Πασχάλης Νίκος, ναι. Κύριος Πασχάλης Μανώλης, ναι. Κύριος Τσανάκας, ναι. Κύριος Λιακόπουλος, ναι. Ο κύριος Γιαννίτσης, ναι. Μαθηνός, ναι. Χονδρονικολή, ναι. Κύριος Αντωνίτσας Γιώργος, ναι. Ο κύριος Καρπέτας, όχι. Ο κύριος Κανταράκιας, όχι. Ο κύριος Πατσάς, όχι. Όχι. Ο κύριος Διολέτας Παναγιώτης, όχι. Ο κύριος Γιαμαρέλος. Η κυρία Φιλαρέτου, όχι. Ο κύριος Κουκουλάκης, όχι. Ο κύριος Διολέτας Δημήτρης, όχι. Ο κύριος Τασιόπουλος, όχι. Ο κύριος Κλωμαρίτης, όχι. Ο κύριος Κανταράκιας, ο κύριος Αντωνίτσας, όχι. Η κυρία Νικολάου, όχι. Και εγώ, ναι. 9, ναι. 11, όχι. 9 και 2, 11. Γιατί 2, όχι. 12, όχι, ναι. 12, όχι και 9, ναι.